Μου έχει φέρει τον Γκρίθαρη. Ναι, να κάνουμε μιλήσουμε για σοβαρά. Για να μιλήσουμε σοβαρά. Όχι, μα γι' αυτό τον έφερα. Αυτό, μα γι' αυτό το φέραμε. Ξέχασα να βγάλω και τη Βέρα μου, τόσα κορίτσια θα το βλέπουν. Αυτή, αυτό μένει και καλά. Γι' αυτό δεν φοράω. Πιστεύω ότι το ποσοστό του γυναικείου πληθυσμού που παρακολουθεί το Guitar Spot, καλά θα ανέβει θα τώρα. Ανέβει, σίγουρα. Αλλά... Και όχι μόνο το κοριτσίστικο κοινό. Τι εννοείσαι. Όχι, γενικά το κοινό. Αλλά εντάξει. Α, εντάξει. Ένα sex appeal. Δεν κάνουμε διάκριση. Δηλαδή, τι να σου πω, ο μεγαλύτερος Zen Premier που έχει έρθει ποτέ δεν είναι ο Μύρωνας Στρατής. Πιστεύω ότι δεν ακουμπάει, δεν ακουμπάει καν το sex appeal του Μαγγέλη Κρυθάρη. Ένας μάγειρας δεν είναι ο κύριος, νομίζω. Μαγειρεύει πολύ ωραία. Με μουσική. Μαγειρεύει και μουσικές όμως. Εσύ μαγειρεύεις ακούγοντας μουσική. Εγώ μαγειρεύω γιατί τρώω παντόφλα. Ποιος θα το έλεγε ότι αυτό που ξεκίνησε να συμβαίνει είναι μια κουβέντα πάνω στα πετάλια της VS Audio. Δεν το ξέρει κανείς, να σου πω την αλήθεια. Α, εγώ το παίρνω. Εγώ δεν έχω σχέση με αυτά. Εσύ δεν εγώ νόμιζα ότι είναι influencer είμαι. Ναι, influencer. Είμαι influencer. Εσύ είσαι το πρόσωπο της εταιρείας. Εννοείται. Α, πραγματικά είσαι το πρόσωπο. Το πρόσωπο, γι' αυτό τον έχουμε τον Βαγγέλη. Γι' αυτό είμαι μεταξυριστό. Τα brains και το πρόσωπο. Εννοείται. Μάλιστα. Μα έτσι, όταν πήγαμε στο ΝΑΜ. Η τσέπη και το πρόσωπο. Ναι, κάπως έτσι. Το αφεντικό Α και το αφεντικό Β. Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Έτσι. Όταν πήγαμε στη σκέψη στο ΝΑΜ, όλοι λέγανε, εσείς ο Παναγιώτης, λέγανε στο Βαγγέλη και λέγανε και με τεσφαλιάρα με τη μία, με βρίζανε, με κάρασα και αυτόν. Βαγγέλης Κρυθάρης, ο οποίος σε όποια χώρα για αν βρίσκεται ως πρεσβευτής και το πρόσωπο και ο μπροστάρης της VS Audio, ναι, κερδίζει τους πάντες, έχω να πω, μιλάνε για αυτόν στο χώρο οι περισσότεροι. Εννοείται. Πάμε στο booth που είναι αυτός ο γαμάτος τύπος που λένε, ο οποίος έχει αυτή τη γαμάτη ελληνίλα, αλλά με έναν πολύ multi-culti τρόπο. Και σε καλή τιμή. Σε θαυμάζω σχεδόν όσο θαυμάζω τα πετάλια του Παναγιώτη. Κατάλαβα. Πάμε. Ούτε ένα δεν έχει, φεύγουμε, φανταστείτε. Φεύγουμε, τελειώσαμε. Όχι, κοίτα, από τη στιγμή που εντάξει δεν έχουμε να προσφέρουμε κάτι, λέμε ας κάνουμε ένα show. Οπότε είναι κάτι κι αυτό. Πλάκα, οι περισσότεροι μουσικοί, οι οποίοι στο πλαίσιο της περιοδίας τους, όταν είναι ψιλοκλίνικ, ναι, έχουν και stand-up comedy μέσα και το. Είναι κλινικές περιπτώσεις. Και ο Γκάθρι έχει πολύ, και ο Νικ Τζόνστον. Αυτοί ξέρουν να παίζουν όμως κιόλας. Ναι, αυτό είναι και αυτό. Είναι και αυτό ένα. Είναι του χώρου, ξέρουν. Εμείς είμαστε ερασιτέχνες. Παίζουμε λίγο. Κοίτα τι γίνεται. Δεν μπορείς να κάνεις ένα πράγμα που να είναι αυστηρό επαγγελματικό. Εμείς αυτή τη στιγμή πουλάμε μουσικό εξοπλισμό, δεν πουλάμε computer της Dell ή software. Οπότε είναι μουσική, είναι ένας τρόπος έκφρασης. Ούτε σε τράπεζα δουλεύουμε. Ναι, όχι. Κοίταξε να δεις. Θεωρώ, έχει δίκιο σε αυτό που λες. Βέβαια, πιστεύω ότι μέσα από αυτό πρέπει να βγει η προσωπικότητά σου. Εσείς δηλαδή, αυτό που κάνετε έχει πολύ την προσωπικότητά σας μέσα. Τώρα δε, ή ξέρω εγώ, Electro-Harmonics που κάνουν αυτά τα super wow βιντεάκια, τα τρομερά. Τέτοια, ναι. Που βγαίνει πολύ η προσωπικότητα από πίσω του ηθήνοντος νου. Κοίτα τι γίνεται. Όλα τα πετάλια, πέρα από το ηχητικό κομμάτι που ουσιαστικά εμείς τι κάνουμε σε όλα τα πετάλια, είναι αρέσουν πρώτα σε εμάς. Θα τα αγοράζαμε δηλαδή εμείς και έτσι τα πουλάμε. Δηλαδή δεν είναι «Α, αυτό είναι το πετάλι που θα σε κάνει να ακουστείς ακριβώς σαν αυτό τον ενισχυτή ή να έχεις αυτό το drive ή οτιδήποτε». Είναι «Αρέσουν σε εμάς και βάζουμε μια πινελιά». Mm-hmm. Τώρα από εκεί και πέρα από το ηχητικό, είναι και το εμφανισιακό. Δηλαδή και ο γραφίστας, ο Junkart, που είναι νομίζω στην Κρήτη το παιδί τώρα, ξεκινάει έχοντας κάποιες συμβουλές από εμάς, δηλαδή ποιο είναι το κόνσεπτ του πεταλιού, τι προσωπεύει εμάς και κάνει τα δικά του, δηλαδή δεν του λέμε «Α, θα βγάλουμε ένα overdrive ας πούμε ή θα βγάλουμε ένα chorus ή οτιδήποτε, κάνε ό,τι θες». Mm-hmm. Έχει μια γραμμή να ακολουθήσει και εμείς αποφασίζουμε, εννοείται με την πολύτιμη βοήθειά του, το αποτέλεσμα. Καταρχάς, VS Audio είναι μία από τις εταιρείες που φτιάχνουν πετάλια που είναι διεθνής πλέον. Προσπαθούμε. Είναι μία από τις ελληνικές εταιρείες που φτιάχνουν πετάλια. Όπως έχουμε ξαναπεί στο παρελθόν, στο εξωτερικό, στην Ελλάδα μας ξέρουν για τη Φέτα, μπράβο, την Ακρόπολη, τη Δημοκρατία και τα πετάλια. Και το Λάδι. Και όχι σε αυτή τη σειρά. Ναι. Καταρχάς, έχεις μεγαλώσει το Τρυπόνταμα. Όχι, δεν έχω μεγαλώσει. Έχεις μεγαλώσει στην Αθήνα. Στην Αθήνα. Αλλά καταγωγή. Καταγωγή και η μάνα μου και ο πατέρας μου είναι από εκεί. Mm. Γνωριστήκανε στην Αθήνα. Το έχουμε πάει πολύ πίσω. Γνωριστήκανε στην Αθήνα. Γνωριστήκανε στην Αθήνα
Και παντρευτήκανε και. Κανα τρίο και προέκυψα. Να σου πω και πώς από αυτή τη γνωριμία δύο ανθρώπων στην Αθήνα οι οποίοι κατάγονταν από τα τρυπότομα προέκυψε πετάλια και αυτό. Καταρχάς είναι αυτό που λέει και ο πατέρας. Και το Pandora's Box τώρα το φάζει. Του πεταλωτή σε άλλο καθοριό. Ναι, 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 ναι. Και το παρεξήγησε. Νομίζω ότι φτιάχνει πετάλια ο άνθρωπος. Καταρχάς είναι αυτό που λέει ο πατέρας μου, ρε παιδί μου. Και λέει: πάρε παπούτσια από τον τόπο σου και α είναι μπαλωμένο. Γι' αυτό και η αγγελική. Γι' αυτό παίρνουν Nike από το Ιντερνετ. Έτσι. Ναι, έτσι. Και. αυτό έχει ως αποτέλεσμα, ρε παιδί μου, να. Το ηχητικό background, ας πούμε. Εμείς, όπως ξέρεις, στο χωριό έχουμε τρεις μέρες πανηγύρι. Μεγάλο πανηγύρι. Από εκεί είναι εμπνευσμένα τα πετάλια. Που είναι οι διαπασόνοι, σου φεύγουν τα λάστιχα τη κάλτσα. Τα κάπως έτσι. Οπότε σκέψω από μικρή, πάρα πολύ μικρή, δηλαδή από 6-7 χρονών, εγώ έχω αυτές τις εικόνες. Δηλαδή η μουσική από εκεί με επηρέασε. Αλήθεια. Πάρα πολύ, ναι, ναι, ναι. Δηλαδή πάρα από τις παλιότερες αναμνήσεις μουσικές είναι τα πανηγύρια στα τρυπόδαμα. Από τις πρώτες, ναι, οι πρώτες που είχαμε. Από τη σύνθεση. Ναι, άκου τώρα. Πετσούλα από το αρνί που ψήνεται. Πέρα από αυτό, δεν έχει αρνί. Έχει γουρνοπούλα. Γουρνοπούλα τρομερή, δηλαδή. Εντάξει, δεν υπάρχει. Αξίζει. Οπότε ξέρεις, αυτά ήταν τα πρώτα ρεθίσματα. Δηλαδή βλέπαμε, ας πούμε. Είχες ρεθίσματα με το reverb και το delay. Καλά, είναι πάρα πολύ. Έκο. Στα πανηγύρια. Καλησπέρα. Ναι, ναι, ναι. Και εκεί ήταν οι πρώτες, πώς το λένε, εικόνες που είχα. Σκέψου πολύ μικρός, 6-7 χρονών και λίγο πιο μεγάλος, που έβλεπες κιθάρα, ας πούμε, κάτι 3-35, κάτι τέτοιες. Δηλαδή που δεν ξέραμε καν τι ήταν τότε. Τα κλασικά τα σκάφη που. Ναι, ναι, ναι. Που παίζουν πανηγύρια. Παίζαν όλοι και τους έλεγα πώς παίζουν αυτοί. 10 ώρες ρε φίλε, από τις 10 η ώρα το βράδυ μέχρι τις 7 η ώρα το πρωί, 3 μέρες συνεχόμενα. Τι γίνεται, πώς το κάνουν αυτό. Τους έβλεπα δηλαδή σαν θεούς. Είναι καθαρός αέρας εκεί γι' αυτό. Ναι, είναι αυτό. Αυτούς, να σου ρωτήσω κάτι. Μήπως αυτό είναι ο λόγος που αυτή τη στιγμή δεν έχει ούτε reverb, ούτε delay. Πες, ναι, είναι, ναι, ναι. Η τραυματική εμπειρία. Γιατί υπάρχει μια πλήρης γκάμα. Πηγαίνω σε γιατρό γι' αυτό. κάθε εβδομάδα έχει συνεδρία. Για να το ξεπεράσει. Ναι, ναι. Έτσι, ναι. Εντάξει, είχετε delay, αλλά το αποσύρατε. Delay είχαμε, είναι μεγάλη ιστορία, θα το πούμε εν συντομία. Στο δεύτερο μέρος. Στο δεύτερο μέρος ναι, του προγράμματος. Υπάρχει μια πλήρης γκάμα πεταλιών εδώ μεταξύ. Ναι, ναι, και προσπαθούμε και στο μέλλον θα την μεγαλώσουμε, πιστεύουμε. Αρκεί να συμφωνήσει ο Βαγγέλης. Αρκεί να μην χρεοκοπήσει η εταιρεία, λέει, ναι. Με αυτά που κάνουμε. Με αυτό τα που βράδια. Θα πούμε σήμερα. Ναι. Πίσω να μην σας κάνουμε κακό, παιδιά. Εμείς για γαλλώσεις φέραμε. Ναι, ναι. Και εγώ αυτό πιστεύω. Τώρα θα δείξει. Υπάρχουν οι ανταγωνιστές, που όπως ξέρεις, οι οποίοι θάβουν μετά. Καταστρώνουν το σχέδιό του. Είναι αυτοί βλέποντας... που είναι κάτι ονόματα στα σχόλια που δεν ξέρεις τι είναι. Αυτή είναι ο Τσάκαλης τώρα, ο Νταϊφούτ. Αυτή είναι που κάτι γράφουν. Αλλά εντάξει. Εμείς τους έχουμε πλευρίσει. Όχι πλευρίσει. Το ίδιο είναι. Το ίδιο. Και το παίζουμε φίλοι τους και μας συμπαθούν τώρα. Γι' αυτό το κάνετε την αρχή, είμαι σίγουρος. Να σου πω κάτι. Για πες μας λίγο γρήγορα, έτσι, συνοπτικά, πώς προέκυψε η φάση με Διεσόντιο. Ξεκίνησα να ασχολούμαι με πετάλια το 2012 ή 2013. Ξεκίνησα την όλη φάση του DIY. Γιατί είχα τεχνικό υπόβαθρο. Με το πρωί. Και εγώ και ο Βαγγέλης έχουμε άλλες δουλειές. Αυτό είναι σαν δεύτερο, αλλά το σαπορτάρουμε όσο γίνεται. Εντάξει, και ο Βαγγέλης είναι πιο καλλιτεχνική, ναι, η εμπλοκή του στο όλο κομμάτι, πιο μουσική. Αλλά εσύ είσαι από τους τελευταίους που αντιστέκονται ακόμα και κρατάνε και μια εναλλακτική απασχόληση. Κοίτα τι γίνεται. Επειδή η δουλειά μας η πρωινή, καταρχάς δουλεύω σε μια εταιρεία σαν μηχανικός τηλεπικοινωνιών. Που συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία. Οπότε είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί κάνει συνέχεια έρευνα. Ο ψάρωσα πάντως, άσχημα. Ναι, είναι λίγο. Το πούλησες πολύ ωραία. Είναι λίγο, ναι, είναι λίγο ψαρωτικό. Όχι, μισθό δεν λέω, γιατί θα με κοροϊδεύουν. Γι' αυτό ξεκίνησα βασικά και τη δεύτερη δουλειά. Όχι, γι' αυτό ξεκίνησα τη δεύτερη δουλειά, μπας και βγάλουμε λεφτά με αυτό, γιατί από την πρώτη τα πιάσαμε τα λεφτά μας. Λοιπόν. Οπότε όταν έχεις μπει σε ένα background τεχνικό, έχεις κάποιες γνώσεις, γιατί ουσιαστικά εμείς σχεδιάζουμε φίλτρα και ρες ή οτιδήποτε, οπότε... Και το κάνεις χρόνια αυτό, έτσι. Και το κάνω 15 χρόνια σίγουρα. Okay. Ναι. Οπότε η μετάβαση να πας στο ηχητικό κομμάτι σε άλλες συχνότητες πιο χαμηλές, για μένα ήταν πιο εύκολο. Δηλαδή δεν χρειάστηκε καθόλου να ανοίξω βιβλία, να ξεκινήσω από το μηδέν. Δηλαδή ήμουν κάπου στη μέση της...
της αλφαβήτου, ας το πούμε. Όταν αποφάσισες να ξεκινήσεις να φτιάξεις πετάλια. Ναι, ναι, δηλαδή ήξερα τι είναι ένα φίλτρο, τι κάνει αντιστάσεις, τι κάνει πυκνωτές, τι είναι ένας τελεστικός ενισχυτής. Οπότε όλα τα τεχνικά αυτά ήξερα. Βέβαια, όσο περνάει ο καιρός, εννοείται ότι αναιρείς, μαθαίνεις και ποτέ δεν θα σταματήσεις να μαθαίνεις. Και ήσουν και πολύ δραστήριος από πολύ νωρίς σε φόρουμς και τα λοιπά, επικοινωνούσες με κόσμο. Ναι, ναι, μίλαγα. Το προσπαθούσα, ρε παιδί μου, γιατί κάποιος που δεν ξέρει κάτι που ξέρεις εσύ, μπορεί να ξέρει κάτι που δεν ξέρεις εσύ. Mm-hmm. Πώς το είπα αυτό, ακούστε σωστά. Ήτανε λίγο, ναι. Τραμπουληθήκαμε. Ναι, ήτανε λίγο ό,τι να είναι. Οκ, το έχω αυτό. Το σκηνοθέτη να κοιτάς. Εγώ αυτό που θέλω να σε ρωτήσω είναι πώς και τελικά πήρες την απόφαση να ξεκινήσεις να φτάνεις πετάλια, ποιο ήταν το μουσικό σου υπόβαθρο πριν. Δηλαδή, ναι, μεν είχες τη γνώση από την πρωινή σου εργασία. Μετά τα πανηγύρια. Μετά τα πανηγύρια. Κοίτα, μουσικά ξεκίνησα να παίζω κιθάρα εγώ νομίζω τρίτη γυμνασίου ή πρώτη λυκείου. Δηλαδή θυμάμαι, είπα τα κάλαντα. Θα σου πω, βουτυγμένη στην παράδοση. Είπα τα κάλαντα, θυμάμαι, ναι, και μάζεψα 30 χιλιάρικα. Και πήρα ευρώ. Όχι, όχι, δραχμές, 30.000 δραχμές. Όχι, είχα πάει Εκάλη, Βόρεια Προάστια. Μεροκάματο, σωστό, από τις 6.30 ώρα θυμάμαι, μέχρι τις 2.30. Τα έλεγε με ηλεκτρικό στον δρόμο, αλλάζε βαγόνια. Και πήγα, θυμάμαι, ναι, χαρακτηριστικά, έβγαλα 30.000 δραχμές και πήγα μετά στο Μοναστηράκι και πήρα την πρώτη μου κλασική κιθάρα. Την πήγα σε ένα φίλο μου γιατί δεν ήξερα να την κουρδίζω, εννοείται, μου την κούρδισε και την πήρα μετά και γρατζούναγα. Είχες πριν ακούσει πράγματα που σε έκαναν να θες να παίξεις, ρε παιδί μου. Είχες, κοίτα, τότε που ήμασταν στην ηλικία στο γυμνάσιο, ναι, Μετάλλικα, Maiden, ήσουν όλα. Του σκληρού ήχου, δηλαδή. Ναι, ναι, και thrash και όλα και ό,τι να είναι. Όλα τα κλασικά που μεγαλώσαμε όλοι, δηλαδή. Έχω να σου πω ότι το υπόβαθρο του σκληρού ήχου από το οποίο προέρχεσαι, πιστεύω ότι αντικατοπτρίζεται αρκετά στα πετάλια σου. Δεν ξέρω αν είναι καλό αυτό. Δεν είναι καθόλου κακό αυτό. Μη σε περιορίζει. Όχι, όχι, δεν νομίζω ότι είναι περιοριστικό. Απλώς έχουν ένα χαρακτήρα λίγο συγκεκριμένο. Το νιώθω αυτό. Το νιώθω την πρώτη στιγμή. Και δηλαδή, ακόμα και το. Εμένα, εντάξει, το πετάλι με το οποίο είχα φάει κόλλημα από τα δικά σου από την αρχή, τότε που το είχα έρθει στο εργαστήριο προαμονεύτων χρόνων. Με τον Γιώργο τον Μπράσπιτ που είχαμε ξεκινήσει ναι, 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 ναι. Ήταν το Royal Flash εννοείται. Ναι, ήταν. Μου άρεσε πάρα πολύ. Ακόμα αυτό έχουμε. Αυτό έχουμε, δεν έχουμε βγάλει. Είναι αφού καλό, πάει ναι. Καλά, γιατί να το αλλάξει. Και τώρα έχει. Καλά, θα μιλήσουμε για τα μοντέλα, αλλά τώρα έχει βγάλει και το Pandora με το οποίο έχει γίνει ένα φιλοπανικούλη. Ναι, έχει πάει καλά. Πολύ δυνατό. Δηλαδή, κατά τύχη, θεωρώ. Με το που βγάλαμε το Blackbird πήγε πάρα, πάρα πολύ καλά. Και εν συνεχεία πήγε και το Pandora. Που. Αυτό είναι, ρε παιδί μου, ένα δύσκολο που είναι η φύση της δουλειάς μας είναι κάπως δύσκολη. Γιατί μπορεί να βγάλεις κάτι και δεν ξέρεις πώς θα πάει. Δηλαδή, μπορεί να πιστεύεις ότι είναι πάρα πολύ καλό στα δικά σου ακούσματα, αλλά να μην αρέσει στον κόσμο. Γιατί. Να μην αρέσει στον κόσμο τη συγκεκριμένη στιγμή. Mm. Δηλαδή, μπορεί άμα το βγάζεις σε ένα χρόνο ή σε 6 μήνες μετά να πήγαινε ακόμα καλύτερα ή χειρότερα. Αυτό είναι που λένε. Στα αγγλικά, time to the market. Κοίταξε, εντάξει, όταν είσαι μια εταιρεία που έχει από πίσω σου marketing, άλλο τμήμα το οποίο ναι. Ασχολείται μόνο με αυτό κτλ. Ναι, οκ, σίγουρα μπορεί να προβλέψει κάποια πράγματα, να δει την τάση τη ναι, αγορά, ναι, ναι. Να κάνει κάτι πιο στοχευμένο. Τώρα, όταν είσαι μια εταιρεία όπω. Σαν και εμά, όπω είμαστε εμεί, όπω είμαστε εμεί, όπω είσαστε εσεί. Που... Oh, θέλει να πάρει μετοχέ. Που έχετε. Α πάρει, λεφτά μη ζητήσει. Που είναι. Ουσιαστικά το δικό σου παιδί αυτό που κάνεις έχει να κάνει με ναι. Τη δική σου διάθεση και με το τι θες να βγάλεις. Και έτσι λειτουργεί και ο Τσάκαλης. Ναι, έτσι ναι, λειτουργεί. Ναι, όχι, κοίτα τι γίνεται. Ο Τζαμ έχει μεγαλώσει λίγο παραπάνω, θεωρώ. Από τους υπόλοιπους. Τζαμ είναι. Καταρχάς, άμα δεν ήταν ο Τζαμ, δεν θα ήμασταν εμείς. Αν το πούμε έτσι. Δηλαδή, είχε τόσο μεγάλο εξπόζουρο ο Γιάννης που ουσιαστικά άνοιξε το δρόμο για όλους. Δηλαδή, μας βοήθησε. Είτε το έκανε θελημένα ή μη. Το θέμα είναι ότι. Έμαθαν όλοι που βρίσκεται η Ελλάδα στο χώρο. Έχει δώσει σίγουρα παράδειγμα. Ναι. Δηλαδή έδειξε ότι γίνεται και επίσης γενικότερα μεταξύ σας, επειδή σας ζω όλους και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Και αν είναι κάτι το οποίο μου κάνει πολύ χαρούμενο, ότι έχω συμβάλει στο να γνωριστείτε μερικοί. Εννοείται αυτό. Το οποίο είναι πάρα πολύ όμορφο. Χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω όλη αυτή την αλληλοϊποστήριξη. Με το αζημίο τώρα. Εννοείται. Εντάξει, πρέπει να δώσει 50 τι να κάνουμε. Αγαπούμε ο κόσμο πρέπει να ξέρει. Κοίτα, έτσι είναι η πραγματικότητα. Γιατί καταρχάς δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα.
Okay. Μόνο βοηθηθείτε έχετε βασικά. Ακριβώς. Και αυτό έχετε αποδείξει. Και δεν ήταν έτσι παλιότερα, φίλε. Δηλαδή, πολλές συζητήσεις που κάνουμε εδώ, mm-hmm. καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι ειδικά ξέρεις, οι πιο παλιοί που έμπαιναν στην κατασκευή οργάνων είχαν κόντρες μεγάλες. Εντάξει, προφανώς γιατί ήταν ο κόσμος τους και. Δεν ήταν παγκόσμια αγορά τότε. Ναι, ναι, κάπως έτσι. Δηλαδή, σου λέει, αν είμαι στην Ελλάδα και πουλάω κάτι μόνο στην Ελλάδα, προσπαθώ να το προστατεύσω το προϊόν μου. Mm-hmm. Τώρα που είναι παγκόσμια η αγορά, που δεν έχεις κάτι να χάσεις, γιατί το να πουλήσει ο ένας και ο άλλος περισσότερα πράγματα, ουσιαστικά δεν σου κάνει κακό. Mm-hmm. Μαθαίνει δηλαδή το brand, κατάλαβες. Δηλαδή μαθαίνει την Ελλάδα ότι στην Ελλάδα υπάρχουν, ας πούμε, κατασκευαστές που κάνουν όχι αξιοπρεπέστατα πράγματα, δηλαδή είναι. Τι αξιοπρεπέστατα. Καινοτόμα. Έχουμε φύγει πλέον από αυτό το κομμάτι. Ναι, ναι, όχι. Δεν μπορούμε να πούμε. Είναι το μοναδικό πράγμα που μπορώ να πω με σιγουριά 100% ότι όλες οι ελληνικές εταιρείες μπορούν να σταθούν επάξια σε οποιαδήποτε. Μα στέκονται κιόλας και όχι απλώς μπορούν. Δηλαδή, πόση μουσική παίζουν. Πρώτα απ' όλα έχουμε κάνει κίνημα σε εκθέσεις. Εννοείται. Greek Petar Lovers. Ναι, έτσι το έχουν πει. Greek Petar Lovers και μας ξέρουν όλα. Είναι το section με τους Έλληνες. Είμαστε και κοντά όλοι. Εγώ περιμένω πώς και πώς πάλι όταν θα βρεθούμε έξω όλοι μαζί. Γιατί περνάμε καταρχάς εξαιρετικά. Δηλαδή είναι. Εκτός ότι είναι κάτι πολύ κουραστικό που δεν μπορεί να το καταλάβει κάποιος ο οποίος δεν έχει υπάρξει και όχι για βόλτα, αλλά για να ουσιαστικά δουλέψει στην έκθεση. Ναι, ναι, ναι. Αλλά το κλίμα που υπάρχει είναι μοναδικό. Δηλαδή εγώ πώς περιμένω πώς και πώς να αράξουμε μαζί σας, να αράξουμε το Βοιατζάκι με τον Ταϊφώτη. Και εμείς το ίδιο, εντάξει. Εννοείται, είναι γιατί φεύγουμε για τα σπίτια μας από τις γυναίκες και αυτά. Και έχουμε 5-6 μέρες, 10 που είμαστε χαλαροί. Που είμαστε χαλαροί, ναι. Και παίζουμε άνετοι, cool και έτσι. Ναι. Για να γυρίσουμε λίγο πιο πίσω, να κάνουμε έτσι, να φτάσουμε μέχρι εδώ. Πριν τα τριπόταμα. Μετά. Στο ΠΑΟΣ. Στο ΣΚΟΥΠΙ. Στο ΣΚΟΥΠΙ. Όταν σε γνώρισα, όταν είχαμε αρχίσει να μιλάμε, ήσασταν στη φάση με τον Κώστα τον Θεοχάρη που είχε ξεκινήσει, που στείνατε ακόμα τη. Μπράβο, στείναμε την εταιρεία. Και επίσης αυτό που έχω να πω και μου έκανε εντύπωση από τότε ήταν ότι εσείς ήσασταν περίπτωση που δεν βγήκατε. Δεν κάνατε δηλαδή την παρουσίασή σας στο κοινό πριν κάνετε μια πάρα πολύ έντονη και πολύχρονη προεργασία. Ακριβώς. Δηλαδή το είχατε ψάξει αρκετά το θέμα. Δεν ξεκινήσατε, κάνατε μια παρουσία και μετά σιγά σιγά το χτίζατε παίρνοντας feedback ως οντότητα. Το είχατε ξεκινήσει, το στείνατε πολύ προσεκτικά και κάνετε ένα introduction στο χώρο αρκετά μελετημένο. Ναι, γιατί ήταν, λέμε, αν θα το κάνουμε όταν συμφωνήσαμε με τον Κώστα, λέμε θα κάνουμε την εταιρεία τη VS Audio και θα το πάμε όσο πιο προφέ και όσο πιο επαγγελματικά γίνεται. Και, γιατί το πιστεύαμε πάρα πολύ. Και λέμε αν θα την ρίξουμε τη ζαριά, να την ρίξουμε σωστά, να μην το κάνουμε μπακαλίστικα ή αρπακόλα. Οπότε πέρα από το σκηνικό, το τεχνικό, δηλαδή τι πετάλια θα βγάλουμε, τι θα κάνουμε, κάναμε το βασικότερο απ' όλα. Ωραία, τα φτιάχνεις τα προϊόντα, πώς θα τα πουλήσεις, τι πρέπει να κάνεις. Οπότε ξεκινήσαμε και πήγαμε στην πρώτη έκθεση που επισκεφτήκαμε, ήταν την τελευταία χρονιά, νομίζω το 17, πότε ήταν το ΜΕΣΕ. Ναι. Είμαστε εδώ μαζί. 17, μπράβο, ναι. Το 17 πήγαμε στο ΜΕΣΕ. Είχαμε πάει και εμείς με τον Τζάκαλη τότε ως επισκέπτες. Ήταν η μόνη φορά που έχουμε πάει σε έκθεση ως επισκέπτες. Μπράβο. Με τον και εμείς πήγαμε και εκεί. Και τον Καγμάκη. Μπράβο. Πήγαμε. Ναι, τότε τα είχαμε πει και εκεί. Τότε πρώτη φορά νομίζω γνώρισα και τον Τζάκαλη. Mm. Λοιπόν, και οπότε πήγαμε να δούμε. Εγώ τον ξέρω από παιδί. Ναι, εσύ τον ξέρεις. Ναι, αφού είστε νικαιώτες. Θα πούμε τα δικά σου. Εσύ κανονικά θέλεις δικό σου. Δικό σου τρίωρο. Θα βγάλουμε. Πενταπλό DVD. Δίσκο. Τι δίσκο. Θα βγάλω δίσκο δικό μου, να με φέρει εδώ σαν καλύτερο. Για λεφτά. Όχι. Θα το γυρίσεις. Μετά τα λεφτά. Α, okay. Οπότε πήγαμε να δούμε πώς είναι μια έκθεση, πώς στείλουν ένα περίπτερο, τι κάνουν. Πριν καν δημιουργηθεί η εταιρεία. Πριν, ήταν στα σκαριά, αλλά δεν είχατε ανακοινώσει. Δεν είχαμε ανακοινώσει ούτε πετάλια ούτε τίποτα. Οπότε πήγαμε να δούμε πώς δουλεύει αυτός ο χώρος, τι κάνει. Οπότε να καταλάβουμε με την όποια εμπειρία είχαμε τι μπορεί να λείπει στην αγορά, τι μπορούμε εμείς να προσφέρουμε, ποιο θα είναι το πλάνο, το προφίλ της εταιρείας. Οπότε ξεκινήσαμε και βγάλαμε νομίζω τα πρώτα 5 πετάλια μαζί με το που ήταν το Royal Flush, mm-hmm. το Vibe, Operation Trinity, το Fuzzy Tail και άλλο ένα. Α, και το Project Diana, μπράβο. Μπράβο, το Project Diana, ναι. Οπότε έχουν μείνει τώρα αυτή τη στιγμή, επειδή πήγαμε πάρα πολύ καλά εννοείται,
Είχαμε κάνει σωστό πλάνο, σωστό ναι. προγραμματισμό. Όλα αυτά που σου λέει τώρα πριν πάω. Ναι, πριν πάει όμως. Θα φτάσουμε σε σένα. Εσύ... Βιάζεσαι. Όχι, απλά τα λέω να, ξεχωρίζει, να ξεκαθαρίζει το τοπίο. Θα φτάσουμε σε σένα γιατί εγώ τότε που είχα πάει στο εργαστήριο του είχα πει κάτι και το τήρησε. Και εσύ είσαι το. Τα μυστικά off camera. Για πες, για συνέχισε. Οπότε ξεκινήσαμε. Δειλά-δειλά, βγήκαμε ας πούμε στην αγορά. Πότε έγινε αυτό, πότε αυτό κάνατε το... πρέπει να έγινε νομίζω το εκεί 16-17, εκεί λίγο μετά την έκθεση. Μετά την είναι έκθεση. Πάρα πολύ πρόσφατο έτσι. Ναι, 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 δεν έχει, η εταιρεία δεν έχει, πώς το λένε στα ελληνικά, ματσούρα ακόμα, δεν έχει οριμάσει. Οριμάσει. Άμα είσαι... Ούτε πρόκειται. Ούτε πρόκειται, εννοείται. Δεν θα οριμάσει με λάθος τρόπο, θα οριμάσει με σωστό. Ναι, για να δούμε. Θα δούμε. Ο Βαγγέλης τώρα παίρνει τις αποφάσεις, τις κρίσιμες. Γι' αυτό είμαστε εδώ που είμαστε. Είναι ουσιαστικά η φάση. Πόσα χρόνια, τέσσερα χρόνια περίπου. Ναι, ναι, ναι. Αλλά έχετε πει πολύ δυναμικά, έτσι. Δηλαδή είστε μέσα στην πεντάδα, ξέρω εγώ, τριάδα. Ναι, τετράδα. Πιστεύω ότι έχουμε τετράδα, κάνει καλές. Από τότε που ήρθε και ο Βαγγέλης και μας άνοιξε έτσι τα φώτα, θεωρώ ότι. Δεν είχα πληρώσει τη ΔΕΗ. Η πρώτη έκθεση που πήγατε ως εκθέτες, ποια ήταν. Η πρώτη έκθεση ήταν στο το Summit πριν το 18. Ήταν το 18. Το 18, μπράβο, ναι. Μπράβο, πήγαμε στο 18. Είχες έρθει εσύ στην ναι, φάση ήταν, υπήρχε product specialist. Δηλαδή. Ναι, υπήρχε, υπήρχε. Mm. Υπήρχε, ήταν και πήγε πάρα πολύ καλά. Σκέψου, είχαμε. Πήγαμε, αφού είχαμε δει πώς στείλουν, τι κάνουν όλες οι μεγάλες εταιρείες, θεωρήσαμε και εμείς θα κάνουμε κάτι όχι αντίστοιχο. Όσο μας παίρνει. Άλλα είχαμε κάνει πλάνο και άλλα γίνανε στην αρχή. Δηλαδή δεν μπορείς να με την πρώτη φορά που θα πας σε μια έκθεση να πεις ότι ήταν successful, ρε παιδί μου, η έκθεση. Οπότε έκανες κάποια contacts, είδες πώς δουλεύουν τα πράγματα, πώς δουλεύει αυτός ο χώρος εκ των έσω αυτή τη φορά, όχι σαν επισκέπτης. Ναι. Εξεκάθαρα, ναι. Ναι, αυτό δεν γίνεται δηλαδή. Είναι πολύ δύσκολο να έχεις, γιατί αυτή τη στιγμή τώρα έχεις ένα προϊόν που το πουλάς, δεν είναι πας να κάνεις το χαβαλέ σου. Και ένα προϊόν που το πουλάς ανάμεσα σε πάρα πολλά άλλα προϊόντα με πολύ δυνατά brand name. Μπράβο, δηλαδή ακριβώς. Το να έχει ένας κατασκευαστής στο μυαλό του ότι θα πάει σε μια έκθεση μία φορά και θα φτιαχτεί από αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Δεν παίζει αυτό. Εμείς την πρώτη φορά που είχαμε πάει στο NAM με τον Τζάκαλη, ενώ την πρώτη φορά που είχαμε πάει στο MESE και τώρα τα ξαναφέρω και τον Τζάκαλη γιατί εγώ έχω την εμπειρία ως αντίστοιχος κρίθαρης του VS, της VS Audio με τον Τζάκαλη. Νομίζω. Τα ήθελα, αλήθεια είναι πως ναι. Μέτρα λίγο τα λόγια σου. Δεν μπορώ να το υποστηρίξω με τον ίδιο τρόπο, αλλά εντάξει, κάνω ό,τι μπορώ. Αλλά θυμάμαι ότι στο πρώτο MESE που είχαμε πάει που ήταν και η ευρωπαϊκή αγορά λίγο διαφορετική. Ήταν η φάση λίγο, ξέρεις, πιο οικία. Ναι, ναι, ναι. Ήμασταν καβάλα στάλογο. Ναι. Πάμε στο ΝΑΜ πρώτη φορά και ήμασταν σε φάση. Εντάξει, τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Δηλαδή, πρέπει να το κλείσουμε το μαγαζί καλύτερα. Θέλει πολύ επιμονή. Και μετά από συζητήσεις και με τον Τζαμ και με τον Νταϊφώτη, Crazy Cube, που τα παιδιά είχαν επιμείνει και είχαν προσπαθήσει κτλ. Συνειδητοποιήσαμε κι εμείς ότι με συνεχή παρουσία και στις εκθέσεις μπορείς να φτιάξεις ένα brand name. Από τη στιγμή που το προϊόν αξίζει κιόλας. Ναι, ναι. Γιατί αν πας και πουλάς τσόφλια από καρδιά. Κοίτα, από τη στιγμή που το προϊόν αξίζει και το πιστεύεις, αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Δηλαδή να πεις ότι το πιστεύω 100% θα φας τις φαλιάρες, δεν υπάρχει περίπτωση και θα φας ακόμα. Δεν γίνεται να πετύχεις με τη μία ποιος. Ναι, δηλαδή δεν γίνεται. Εντάξει, και το πετυχαίνεις είναι κάτι σχετικό, έτσι. Είναι ενώ τίποτα, τι στόχους έχεις. Άντε να μπει στο χάρτη να το πω ναι, έτσι. Είναι ανάλογα τι στόχους έχεις. Τώρα να θέλει VS Audio και κάθε VS Audio να γίνει σαν την Electroharmonics είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει. Okay, να εδραιωθεί να γίνει. Είναι και άλλες εποχές τώρα. Δηλαδή. Είναι άλλες εποχές, είναι πολύ περισσότεροι που ασχολούνται. Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό αλλά... είναι ακόμα μεγαλύτερο accomplishment το ότι όποια εταιρεία καταφέρνει να εδραιωθεί στον χώρο ναι, το κάνει. Γιατί όταν έχεις πολύ ανταγωνισμό, πρέπει αναγκαστικά να έχεις κάτι που δεν έχουν οι άλλοι. Είναι, πρώτα απ' όλα, πέρα από αυτό, είναι πάρα πολλές οι εταιρείες. Και δεύτερον, είμαστε στην Ελλάδα. Δεν είμαστε στην Αγγλία ή στην Αμερική, που μια αντίστοιχη εταιρεία με το ίδιο κεφάλαιο ή με τα ίδια μυαλά, με τις ίδιες σκέψεις, θα ήταν πιο εύκολη η μετάβασή τους. Να κάνουν το επόμενο βήμα. Γιατί τώρα στην Ελλάδα, καλώς ή κακώς, δεν φημιζόμαστε για το μουσικό εξοπλισμό μας. Κατάλαβες τι θέλω να σου πω. Δηλαδή, γιατί, όχι φημιζόμαστε, πώς να το πω πιο εκλεπτισμένα. Δεν είναι αγορά η μουσική τόσο σκηνή της Αγγλίας. Κατάλαβες τι θέλω να σου πω. Εντάξει, εκ των πραγμάτων, αυτά που κάνουν όλες αυτές οι εταιρείες και όταν μπαίνει στη διαδικασία μια ελληνική εταιρεία να φτιάξει κάτι τέτοιο δυτικής μουσικής. Δεν είναι ότι φτιάχνουν μπουζούκια. Προφανώς αυτό. Δηλαδή έχει μεγάλο νόημα αυτό που λέμε. Και γι' αυτό και για μένα ανεβάζει ακόμα περισσότερο
το ανδραγάθιμο, αυτό που κάνουν οι άνθρωποι που το επιχειρούν, ρε παιδί μου. Είναι, εντάξει, είναι δύσκολο. Είναι απλά και στην Ελλάδα το κοινό, όχι μόνο για μας, για άλλους pedal makers, πώς το λένε τους... Greek pedal lovers. Ναι, τους έτσι πιο custom, δεν πολύ υπάρχει, γιατί είναι οι πιτσιρικάδες, όπως ξεκινήσαμε όλοι, που θα πάρουμε τα Boss πετάλια και τα... Που δεν έχουν τον budget να πάρουν ναι, κάτι λογικό, πιο... Ναι. Μιλάς τώρα για, αγοραστικό. Για αγοραστικό ναι, κοινό, ναι. Μετά, αναγκαστικά θα πας σε ψηφιακό πράγμα, γιατί η δουλειά στην Ελλάδα είναι τα νυχτερινά μαγαζιά και όλα τα άλλα. Εντάξει. Σαν majority. Και πάλι, πώς θα μπορούσες να στηριχτείς σε μια αγορά ελληνική, όχι, έτσι ώστε να κάνεις... Καθαρά, δεν μόνο περίπτωση. Όχι. Δεν είναι αναγκαστικά. Πόσοι είμαστε, δηλαδή. Είμαστε ναι, πολύ λίγοι. Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Βλέπεις, ρε παιδί μου, ότι όταν πονάς για κάτι που έχεις ξεκινήσει και το πιστεύεις και βλέπεις ότι κάνεις κάποια βήματα μπροστά, πέρα ότι χαίρεσαι για αυτά που έχεις καταφέρει, είναι να έχει και αξία και οικονομική. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή, δεν είναι μόνο. Α, ωραία, είμαι ο Παναγιώτης και έχω τη VS Audio, αλλά ο χρόνος που αφιερώνω να αξίζει και κάπως. Δηλαδή, θέλω να πω ότι όσο μεγαλώνουν και περνάνε τα χρόνια, πρέπει να βάλεις προτεραιότητες στη ζωή σου. Δηλαδή, να κάνεις οικογένεια, να κάνεις το ένα, να βαστείς την πρωινή δουλειά ή οτιδήποτε. Οπότε πρέπει, θέλουμε λεφτά. Μυστικό ακούδι δεν χορεύει. Δεν είναι κακό αυτό. Ναι. Είναι προφανώς λογικότατο ναι, και ναι, ναι. Η οικονομική ανταπόδοση σε μια τέτοια προσπάθεια είναι πολύ σημαντική. Προφανώς. Απλά δεν έρχεται πρώτη. Όχι. Αυτό. Χρειάζεται επιμονή, χρειάζεται ναι, ναι, ναι. Και κεφάλαιο, χρειάζεται προσπάθεια. Όλα, τα ξέρετε πολύ, τα ξέρεις και εσύ που ναι, είσαι. Ναι. Δηλαδή κάνει το άνοιγμα πολύ καλύτερα από μένα. Και όταν... Το πιο ωραίο είναι να βλέπεις, παιδί μου, και τον κόπο σου. Ναι. Στην άλλη άκρη του κόσμου να παίζει ένα αυτό, πολύ αυτό ναι. Και να λες, α, κοίτα, αυτός διάλεξε εμένα που ούτε καν με ξέρει και είμαστε ένα εκατομμύριο χιλιόμετρα μακριά. Και αυτό και πόσο μάλλον να βλέπεις τον κόπο σου να χρησιμοποιείται από κάποιον που θαυμάζεις. Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και όχι, δεν είναι, ας πούμε, εγώ τις μεγαλύτερες συγκινήσεις τις έχω βιώσει, ρε παιδί μου, από σκηνικά που μου έχουν στείλει mail και μου λένε χρησιμοποιείς, ας πούμε, το πετάλι σου στο δίσκο μου. Που μου στέλνουν και το δίσκο, εντάξει, μπορεί να μην ακούγεται, να είναι μουφα. Αλλά και πάλι ο άνθρωπος, δηλαδή, σου λέει, πέρα ότι πλήρωσα για να πάρω κάτι που έχεις φτιάξει εσύ, για να σε ευχαριστήσω, πάρε και το δίσκο μου. Δηλαδή, κατάλαβες, τον βοηθάς κάπως, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα. Είτε είναι καλό, είτε είναι κακό. Οπότε πιστεύω αυτό είναι η μεγαλύτερη, το μεγαλύτερο, πώς να το πω, όχι πλεονέκτημα. Το μεγαλύτερο. Είναι μια ανταπόδοση αντικατάσταση αυτή, όντως. Που, ναι. Που δεν ανταμείβεται με την οικονομική. Ναι, μπράβο, δεν ανταμείβεται με τίποτα άλλο. Έρχεται λοιπόν ο Βαγγέλης ο Κρίθαρης στην εταιρεία. Ναι. Βάζει την προσωπικότητά του, βάζει το υπεργαμάτο του παίξιμο, γιατί πρέπει μαλακής είναι σκύλος. Φοβερός παίκτης. Τα λέμε. Σκυλάδικα. Σκυλάδικα παίζουμε. Πολύ, πολύ. Είμαι φαν και πραγματικά είμαι φαν και τη μουσική σου. Και ανυπομονώ να βγάλει και δίσκο full length, γιατί αυτό που βγάλει τελευταία το έχω γνωρίσει. Τώρα, άμα πουλήσουμε κάποια πετάλια, βγάλουμε κάποια φράγκο να βγάλουμε ένα δίσκο. Πόση διαφορά είδε στο όλο κόνσεπτ με την προσθήκη ενός ανθρώπου ο οποίος ήταν εκεί με μια διαφορετική, πιο φρέσκα οπτική και που ήταν πιο κοντά στο παικτικό κομμάτι από ότι εσύ στο κατασκευαστικό και ένας άνθρωπος ο οποίος είναι εκεί για το παικτικό. Γιατί εντάξει και ο Κώστας είναι σε μια αντίστοιχη φάση με σένα διαφορετικών αρμοδιοτήτων. Μεν, αλλά πιο πολύ στο R&D, φαντάζομαι. Ναι, ο Κώστας, εμείς όταν ξεκινήσαμε την εταιρεία, είπαμε θα ασχοληθώ εγώ με το αναλογικό κομμάτι και ο Κώστας θα ασχοληθεί με το ψηφιακό. Γιατί τότε είχαμε. Να μην τον Κώστα το Θεοχάρη, άμα κάποιος το έχει πιάσει λίγο το κόνσεπτ, που ξεκινήσετε μαζί την προσπάθεια πριν έρθει ο Βαγγέλης. Ναι, ναι, πριν έρθει ο Βαγγέλης. Οπότε ήταν αυτό. Και ξέρεις, όταν είναι και οι δύο πάνω στο R&D κομμάτι. Ξεφεύγεις καμιά φορά λίγο από το ηχητικό, δηλαδή παρεκκλίνεις ελάχιστα. Αυτό θα σε ρωτάω, εκεί χρειάζεσαι παίχτες. Εσείς τι κάνατε σε αυτή την περίοδο, τα δίνατε για να... Όχι, δεν ήταν, είναι αυτό που σου είπα και πριν. Μόνο ο Κώστας παίζει. Καλός κιθαρίστας. Ναι, αυτό. Δηλαδή ήταν, είχε μουσικοσυνθέτης σε... Όχι, είναι κιθαρίστας, τώρα... δεν είναι ότι... Μεγάλες επιτυχίες τώρα. Νομίζω έχει γράψει τραγούδια για τον Πλούταρχο και έχει κάνει συνθέσεις, δηλαδή του τότε. Τώρα μιλάμε στο ελληνικό φάσμα. Α, δεν το ξέρω. Κατάλαβες. Δηλαδή έχει... Άρα υπήρχε εκεί πέρα το... Ναι, είχε. Ο Κώστας έχει...
Ο Κώστας είχε και έχει ακόμα δηλαδή μουσικό background, δηλαδή δυνατό. Ο οποίος πλέον έχει μετακομίσει, μένει στο Βέλγιο. Μένει μόνιμα στο Βέλγιο, ναι. Αλλά είναι... παραμένει εμπλεκόμενος. Ναι, παραμένει εμπλεκόμενος, εννοείται. Σκέψου, όταν πηγαίναμε στην έκθεση στη Γερμανία στο μέσο το 17, από ό,τι πριν έρθει ο Βαγγέλης, στο αεροπλάνο μου λέει: Παναγιώτη, θα φύγω για Βέλγιο. Του λέω: εννοείται να φύγεις. Μα μου λέει και η VS Audio και όλα αυτά. Του λέω: κάνεις κάτι για το δικό σου το καλό. Ωραία. Αν είσαι εσύ καλά και στο Βέλγιο, εμείς θα βρούμε έναν τρόπο να συνεννοηθούμε, να συνεργαστούμε. Δηλαδή, μας έχει βοηθήσει τώρα η τεχνολογία τόσο πολύ, που μπορούμε να κάνουμε τα πράγματα. Στην τελική, δεν είναι αυτό που σου λέει: δεν θα φτιάξουμε αμάξι, ούτε πώς το λένε, διαστημικό λεωφορείο για να πάμε στον Άρη. Οπότε το προχωρήσαμε. Και εντάξει, όταν έλειπε ο Κώστας, έπρεπε αναγκαστικά να φέρουμε κάποιον. Κάναμε μεταγραφή το Βαγγέλη, 2+1 χρόνια, και τώρα έχει την ανανέωση. Και... θα ζήταγα πολλά για την ανανέωση. Έχεις αποδείξει την αξία σου. Και τι διαφορά είδες λοιπόν όταν ήρθε ο Βαγγέλης, έφερε μια φρέσκια ματιά, πώς θα αναπτύσσετε πλέον δηλαδή τα πετάλια, υπάρχει ένα back and forth. Ναι, ναι. Υπάρχει, τι γίνεται, ξεκινάω με μια ιδέα. Ξεκινάμε, σχεδιάζουμε, κάνουμε, ράνουμε. Και η οποία κυρίως προέρχεται από σένα, ή μπορεί να παραγγείλει κάτι. Μια μπύρα. Αυτό, ναι, αυτό είναι στάνταρ. Μια μπυρίτσα Fisher. Το brainstorming, ναι, που γίνεται σε ένα μέρος εκτός του εργαστηρίου ή σε μια βόλτα, σε ένα ποτό, σε ένα φαγητό. Όχι, κοίτα. Όλα εκεί. Εκεί πίνουμε. Α, στο εργαστήριο. Στο εργαστήριο, ναι. Άμα δεις το εργαστήριο, καταρχάς δεν καταλαβαίνεις ότι κάποιος φτιάχνει κάτι. Κάποιος δουλεύει εκεί μέσα. Νομίζουν ότι κάνουν ανακαίνιση. Γιατί θα δεις απ' έξω στη βιτρίνα ένα καφάσι Fisher. Στάνταρ. Είναι στάνταρ. Όποιος περάσει απ' έξω από το μαγαζί θα σου πει τι κάνουν αυτοί εδώ πέρα. Φαντάζομαι ότι δηλαδή, δίπλα έχει ένα mini market. Ναι. Μας χρωστάει 50 μπύρες από επιστροφές μπουκαλιών. Ακριβώς, κάπως έτσι. ναι, δεν γίνεται. Δηλαδή, όταν δουλεύεις, ας πούμε, έχεις μια δουλειά πρωινή που δουλεύεις 8 με 9 ώρες και μετά πας καθημερινά στις 4 με 6 ώρες να δουλέψεις, είτε να κατασκευάσεις, είτε να κάνεις R&D ή οτιδήποτε, δεν γίνεται να έχεις να σε... Εμφάλιος. Όχι, πέρα από αυτό. Δεν γίνεται να σε efficient 100%. Δεν γίνεται να είσαι στα κόκκινα. Ναι, να είσαι στα κόκκινα και ειδικά στην ηλικία μου. Έχουν ασπρίσει τα μαλλιά μας τώρα, δεν είναι... Σου. Εσένα. Ο Βαγγέλης, εντάξει. Ο Βίζαρη, τον βλέπω. Εγώ και ο Νικολάκης είμαι και πιο μικρή εμείς από σένα. Γι' αυτό. Οπότε, ξέρεις, πάει ειδικά στα καινούργια μοντέλα, καινούργια πετάλια, οτιδήποτε, πάει πολύ χαλαρά. Γιατί, εντάξει, δεν μας πιέζει και κανείς, πρέπει να βγάλουμε 5 μοντέλα το χρόνο. Okay, πρέπει να βγάλουμε όσα θέλουμε εμείς, όσα πιστεύουμε ότι μας αντιπροσωπεύουν και είναι καλά. Οπότε, ξεκινάω, φτιάχνω εγώ τη βασική ιδέα. Ας πούμε, θα σου φέρω ένα παράδειγμα με το πρώτο τελευταίο, με τον Blackbird. Του λέω, θα φτιάξω ένα πετάλι, του λέω, έχω σκεφτεί, του λέω, Marshall Plexi. Με τη μία εγώ αρχίζω και τον βρίζω. Μου λέει, καλά, εντάξει, μου λέει, ξέχασε το, άστο, όχι οτιδήποτε. Και η πρώτη version που βγάλαμε δεν ήταν ούτε Marshall Plexi, ούτε τίποτα, ήταν υβρίδιο. Ένα φεντερικό υβρίδιο. Δηλαδή ούτε μεσαία, όλα σκούπτ, ούτε γκάζι, τίποτα. Λέω, πάλι τα κατάφερες. Πάλι τα κατάφερες. Πάλι μαλακιά έκανες. Οπότε μου λέει, αυτό όμως, άμα κάνεις αυτό και αυτό και αυτό, όχι τεχνικά, ο Βαγγέλης, επειδή δεν έχει background τεχνικό, λέει ό,τι θέλει. Που δεν γνωρίζει αν μπορούμε να το κάνουμε. Εγώ ιδέες. Ναι, αυτό είναι το ωραίο. Ναι, ναι. Οπότε, εντάξει, ναι, μπορεί να μην, μην μιλάμε την ίδια γλώσσα. Αλλά επειδή έχουμε αυτή τη χημεία, καταλαβαίνω τι θέλει να μου πει και προσπαθώ εγώ να το ενσωματώσω στο προϊόν. Οπότε φτιάξαμε και δεύτερη και τρίτη, νομίζω, version, ή στη δεύτερη με τον Blackbird. Πώς είχε γίνει, θυμάσαι? Νομίζω στην τρίτη. Ναι, στην τρίτη version. Στην τρίτη ήταν τελειωμένο. Ήταν τελειωμένο και μου λέει... Η δεύτερη ήθελε κάποια tweaks. Ήθελε κάποια tweaks, ναι, συμφωνώ. Και η τρίτη μου λέει, παίζει πάρα πολύ καλά, αλλά δεν έχει πολύ γκάζι, δεν έχει πολύ drive. Μα του λέω, έτσι είναι ο ενισχυτής, ξεκόλα το ένα το άλλο. Όχι, μου λέει, βάλ του παραπάνω. Οπότε βάλαμε το δεύτερο διακόπτη να σου δίνει παραπάνω γκάζι, γιατί πέρα από το ηχητικό, ο Βαγγέλης σκέφτεται
Εγώ και πιο πολύ του λειτουργικού και του λειτουργικού. Και του λειτουργικού και του μαρκετίστικου, ας το πούμε. Γιατί να το χρησιμοποιήσει, ας κοιτάξει. Το σκέφτεται από την οπτική γωνία. Πώς θα τον βολέψει να το χρησιμοποιήσει. Και ο Βαγγέλης είναι και μπαρουτοκαπνισμένος παίχτης. Δεν είναι κανένας παίχτης που παίζει στο σπίτι του. Κατάλαβες. Δηλαδή έχει χιλιόμετρα. Γι' αυτό σου λέω ότι τον ακούς. Και το θέμα είναι ότι επειδή ακούμε σχεδόν τα ίδια πράγματα. Δηλαδή μπορεί να ακούσουμε, ας πούμε, στο μαγαζί από Phil Collins, Tool. Και τι άλλο να πω. Σίγουρα, και μια εποχή είχε κολλήσει και μου βάζε από τα πανηγύρια βίντεο. Ναι, ναι. Τρεις ώρες σε βίντεο. Τρεις ή μισή ώρες βίντεο εκεί. Δώστε άλλα. Παναγία. Είπαμε, γι' αυτό δεν έχει βέβαια αυτή. Θα το βγάλει, αλλά ειδικά για. Είναι ειδικά για κλαρίνο και κλαρινετίστε. Ναι. Πρέπει να βγάλει ένα reverb, να τη λέει, να το γράφει, να το βαφτίσει. Three Rivers. Three Rivers. Έχετε και μια έντονη. Όσον αφορά στην αισθητική, έχετε μια γραμμή. Ναι, δηλαδή ναι, ναι. Το βλέπεις στο πετάλι και καταλαβαίνεις ότι είναι. Ναι, είναι αυτό που σου λέω. Πέρα από το ηχητικό να σε εκφράζει και να σου αρέσει, να είναι και εμφανισιακά αυτό που πιστεύεις. Mm. Δηλαδή, ας πούμε, όταν έφτιαξα εγώ το Royal Flush και το Straight Flush, σαν γνήσιος Έλληνας παίζω χαρτιά. Όχι επαγγελματικά, ούτε να έχω πρόβλημα με τον τζόγο. Οπότε, Royal Flush, λέω, ωραία λέξη, ωραία πετάλι, είναι διπλό, θα βάλουμε. Κουπές, θα βάλουμε αυτό. Τα έδωσα αυτό το, ξέρεις, αυτή την εικόνα στο γραφίστα. Mm-hmm. Και αυτό είναι το σημαντικότερο. Δηλαδή, όταν δίνεις μια καθοδήγηση σε κάποιον που συνεργάζεσαι, θα έχεις καλύτερο αποτέλεσμα από το να του δώσεις ένα λευκό πίνακα και γράψε και κάνει ό,τι θέλεις. Οπότε προσπαθούμε, ξέρεις, κάθε σχέδιο να λέει κάτι. Mm-hmm. Να έχει δηλαδή και ένα background και να το υποστηρίζει. Δηλαδή, εντάξει, αυτό δεν είναι και αντιπροσωπευτικό για άλλους, άλλους δεν αρέσει. Ναι, ναι. Καλά, εννοείται. Ναι, δεν θα αρέσει σε όλους. Προφανώς. Απλώς επειδή ξέρεις όπως είναι τα πετάλια πλέον που. Τα πετάλια είναι και μια ιδιαίτερη περίπτωση προϊόντων. Ναι. Δηλαδή είναι μια αγορά η οποία πάντα έχει πολύ cult κοινό που την ακολουθεί. Oh. Εννοείται πως και αυτή ανάλογα με τα trends έχει τα πάνω της και τα κάτω της προφανώς. Απλώς. Υπάρχει πάντα αγορά για πετάλια. Σίγουρα. Το πιστεύω αυτό. Δηλαδή, όσο digital και αν γίνει η φάση, όσο και τα modelers και αν ανεβαίνουν και αν γίνεται πολύ πιο εύκολο για κάποιον ο οποίος είναι, ξέρεις, session μουσικός να έχει, ξέρω, ένα camper, ένα Axe FX, ένα. Οτιδήποτε από τα άλλα που υπάρχουν. Αυτά, δηλαδή. Τα βαριέσαι κάποια στιγμή. Ξέρεις τι γίνεται. Στο μάτι. Εντάξει, ναι. Έχουν και αυτά μεγάλα πλεονεκτήματα. Δηλαδή, εμείς οι κιθαρίστες γενικά έχουμε λύσα να βλέπουμε ένα ράφι γεμάτο διαφορετικά πετάλια. Ναι. Και ακόμα, ποτέ δεν είναι αρκετά. Ακόμα και αν δεν είσαι αυτού του στυλ που είσαι, ξέρεις, υπερβολικά έτσι πεταλάς. Ναι, όχι, να τα βλέπεις. Υπάρχει κάτι, ρε παιδί μου, σε αυτό το κλικ που κάνεις, αυτό το κουτί το οποίο έχει φτιαχτεί για αυτό το λόγο. Ναι, ναι, ναι. Το οποίο. Και αν είσαι και γράφεις ή και δικά σου, είσαι σε ζιωνάς. Είναι και εργαλεία τα οποία λες. Α, ωραία, μου λείπει αυτό, το έχω. Ναι, μπορώ να το. Είναι τα πιατίνια του κιθαρίστα τα πετάλια. Ναι, κάπως έτσι. Για μένα. Και παραπάνω. Και παραπάνω. Κοίτα ναι. Τι γίνεται. Γιατί εντάξει, drummer. Ωραία, έχουν πρόβλημα. Μπορεί να είσαι ένας τύπος ο οποίος να έχει ένα σετ σαν τον Terry Bozio, ξέρω εγώ. Να έχει 500 πετάλια. Μπορεί να είσαι σαν τον, ναι, σαν τον Nate Smith. Αυτό να έχει ένα ταμπούρο για να βαθεί. Κοίτα τι γίνεται με τα πετάλια, ρε παιδί μου, είναι ότι μπαίνει σε μια διαδικασία. Ωραία τα ψηφιακά, αλλά πρέπει να ανοίξεις ένα manual που είναι τόσο. Αν θες να βγάλεις ένα αποτέλεσμα, πάρα 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 πολύ καλό. Βέβαια τώρα, έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, γίνονται όλο και πιο εύκολα. Αλλά να κάτσεις να μπεις, να διαβάσεις πώς να σώσεις, πώς να πας, τι να κάνεις. Ενώ με το πεταλάκι εδώ πέρα έχεις 4 κουμπάκια, ένα διακόπτη, πατάς, αρέσει, δεν σ' αρέσει, γεια. Και μπαίνεις στη διαδικασία μετά. Να το πουλήσω, να κάνω μία ανταλλαγή, να δω κάτι άλλο. Mm-hmm. Ενώ στα ψηφιακά δεν είναι τόσο. Ναι, είναι ένα collector's item σε μία πλευρά του. Και επίσης αυτό που μου αρέσει εμένα πολύ με τα πετάλια είναι ότι μπορεί ένα οποιοδήποτε πετάλι που θα έρθει στα χέρια σου να σε οδηγήσει στο να γράψεις. Ακριβώς. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι, οτιδήποτε ναι. Πετάλι κι αν είναι. Είτε modulation, είτε drive. Μπορεί να. Όλα, όλα. Μου έχει συμβεί πολλές φορές δηλαδή να. Δημιουργηθεί κάτι στα χέρια μου επειδή απλώς υπάρχει αυτό στο πάτωμα. Ναι, γιατί μπαίνει στο concept, κατάλαβες. Είναι αυτό που σου είπα και πριν, ότι δεν έχεις το βήμα που πρέπει να ανοίξεις το βιβλίο να δεις πώς να κάνεις power on και να σώσεις και να βάλεις ναι, τέτοιο. Είσαι plug and play. Αυτή τη στιγμή το ισχύον line-up πεταλιών είναι αυτό που βλέπουμε. Είναι έτσι? Το current, ναι. Είναι το current. Θες να πούμε, καταρχάς εσύ. Τα πετάλια
είναι 100% αναλογικά όλα μέσα, υπάρχει και ψηφιακό κομμάτι. Ψηφιακό κομμάτι έχει μόνο το Alchemy, το Chorus, που ουσιαστικά είναι... Σωρί να σε ρωτώ κάποια φυλακή, απλώς όχι, ρε, ότι... οι γνώσεις μου, οι κατασκευαστικές, δεν είναι, οι τεχνικές γνώσεις μου πάνω στο αντικείμενο είναι καλά, ίσως λιγότερες από Βάγγελ. Δεν είναι κάτι, είναι, εμείς πουλάμε, τον, ο άλλος δεν πρέπει να έχει PhD στα ηλεκτρονικά, εμείς μουσικό εξοπλισμό πουλάμε, οπότε ο άλλος δεν ξέρει, δεν χρειάζεται να ξέρει αν είναι μέσα... η πλακέτα έτσι, οι πυκνωτές να είναι έτσι, είναι σε μηδί, υπάρχουν, είναι... υπάρχουν βέβαια και αυτοί που δεν ξέρουν να παίζουν και σου λέει γιατί έχει αυτό το πυκνωτή και έχει αυτό το υλικό και δεν κάνει. Οκ, okay. Okay, εντάξει, λέω, ζεις τα δικά σου εσύ αυτή τη στιγμή, πες το δικό σου story, εγώ θα συμφωνήσω, δεν έχω κανένα πρόβλημα, αυτό είναι το πρόβλημα, δεν μπορώ να τα αλλάξω. Οπότε μόνο ψηφιακό κομμάτι έχει μόνο το Alchemy, γιατί είναι αναλογικό κόρους, όλο το οντιοπάθι είναι αναλογικό, απλά έχει το clever, παιδί μου, και την πρωτοπορία ότι σώζεις τα preset σου, έχεις 6 preset. Πάμε να πούμε δύο λογάκια για κάθε ένα. Ναι, εννοείται. Έτσι στα γρήγορα και να ακούσουμε και κάποια παράδειγματα διαχειρός Βαγγέλη. Θα παίξεις. Εννοείται πως θα παίξεις. Έχω φέρει κάτι playback, τα έχω γράψει. Εντάξει, μην ξεφτυλιστούμε. Όχι. Θες να ξεκινήσουμε. Άλλος που παίζει το παιδί που ξέρει. Από την πρώτη μου, έτσι, από το πρώτο μου crash, από τα πετάλια σου, από το Royal Flush. Σου λέω, το Royal Flush ήταν το πρώτο που ουσιαστικά... που σε έκανε να συνεχίσεις να ασχολείσαι, έτσι. Ναι. Που λέω, εδώ είμαστε, θεωρώ ότι έχουμε φτιάξει κάτι καλό. Έφτιαξα, πρώτα βγήκε ουσιαστικά το Straight Flush. Και απλά εκείνη τη στιγμή όταν το δοκίμασα μαζί με τον Κώστα ή οτιδήποτε, μου λέει για να βάλουμε δύο straight flash μαζί. Okay. Και παίζανε πάρα πολύ καλά. Και μου λέει κάντο το ένα low gain και το άλλο high gain. Και τα βάλαμε σε ένα κουτί. Οπότε βγήκε το Royal Flush. Αυτά είναι στη σειρά, θυμίσαι μου, ή είναι ανεξάρτητα. Είναι και ανεξάρτητα, αλλά είναι στη σειρά. Απλά δεν μπορεί να τα εναλλάξει, να κάνει AB. Okay. Αυτό αλλά είναι καλή ιδέα για ένα επόμενο version. Σωστός, θα τον πάρουμε. Προσλαμβάνεσαι. Είμαι πιασμένος, φίλε, συγγνώμη. Ουσιαστικά είναι ένα blues breaker κύκλωμα. Πώς είναι, ας πούμε, το King of Tone, που είναι πάρα πολύ καλό πετάλι, αλλά έχει πάρα πολύ χρόνο να το αγοράσεις. Έχει 6 χρόνια αναμονή. 6 με 5 χρόνια αναμονή, νομίζω τώρα. Ή 4-6, τέλος πάντων. Γι' αυτό βλέπεις κάτι τιμές, ας πούμε, στο eBay 800-900 χιλιά ευρώ. Οπότε το είχα ακούσει εγώ, νομίζω αυτό είχα ακούσει, το άλλο, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, το είχα ακούσει και λέω, α, ωραίο. Λέω, θα προσπαθήσω να φτιάξω κάτι αντίστοιχο, με κάποιες αλλαγές. Πάμε να δούμε λίγο και το Aftermath. Ναι, οπότε... Με το Aftermath εγώ γνωρίστηκα στο Summit. Ουσιαστικά πήρε τη θέση του Trinity. Του βάλαμε ουσιαστικά Active EQ και του προσθέσαμε ένα Boost για να είναι πιο ευέλικτο. Είναι boogie σχολή, έτσι. Είναι αμερικάνικο, ναι. Το οποίο το Boost παίζει και μόνο το όμως. Ναι. Και έχει και δικό του level. Οπότε μπορείς ή να πουσάρεις τον drive ή τον ενισχυτή σου ή και τα δύο. Είναι πολύ γεμάτος ήχος, έτσι. Ναι, ήταν αυτό που μου έλεγε ο Βαγγέλης. Δηλαδή, okay, καλό ήταν το προηγούμενο πετάλι, αλλά μου λέει κάτι του λείπει. Δηλαδή, είναι συχνοτικά είναι με το tone το απλό που είχε τότε. Ήταν πολύ συγκεκριμένο. Ήταν πολύ συγκεκριμένο, δεν μπορούσε να το κάνει ευέλικτο. Και μετά μου λέει, ας πούμε, μου έλεγε ο Βαγγέλης, θέλω να πάω να ηχογραφήσω κάτι ή να γράψω κάτι. Πρέπει να κουβαλάω όλη την πετάλια, ας πούμε. Πάρω ένα τέτοιο.
Είναι μεγάλο στοίχημα αυτό να μπορείς να φτιάξεις ένα πετάλι που θα έχει προσωπικότητα, θα κάνει κάτι σχετικά συγκεκριμένο, αλλά θα είναι και versatile. Ναι, αυτό έχει. Το καλό με αυτό το Aftermath είναι ότι έχει πολύ μεγάλο range στο drive του. Δηλαδή ξεκινάει από overdrive, break-up ενισχυτή και φτάνει μέχρι. Ναι, τσιταγκάζει. Ναι, γκαζώνει πάρα πολύ. Και άμα βάλεις και το boost δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Και το κάνεις πιο αντρίσιο, αλλά και πιο. Sexy. Σεξι, ναι. Ναι, έτσι. Αλλά είναι και ωραίο το boost του και σαν μόνο του. Είναι ένα full range boost, το οποίο ξέρεις, και αν έχεις και έναν ενισχυτή ο οποίος είναι ήδη λίγο σπασμένος, το φτιάχνει. Για πες μας για λόγια για το Alchemy. Λοιπόν, το Alchemy το βγάλαμε και αυτό νομίζω το 18. Ναι. Το 18 δεν το βγάλαμε. Μαζί, ναι. Μαζί και με την καινούργια έκδοση του Project Diana τότε, που έχει καταργηθεί. Ναι. Γιατί τι είχαμε κάνει. Πες τι είναι πρώτα και μετά αυτό, τι είχαμε αυτό, κάνει. Ναι, έχεις δίκιο. Ναι, εντάξει. Είναι το μυαλό μου τώρα. Στα σουβλάκια και στο ώρα. Τι να κάνω, πεινάω αφού έχει πάει τι ώρα έχει πάει. Έχει πάει 3. Λοιπόν. Ουσιαστικά είναι ένα κόρους αναλογικό. Στέρεο, έτσι. Μόνο in, στέρεο out, ναι. Mm-hmm. Που βγάζει και τα δύο, δηλαδή βγάζει dry-wet, dry-wet και στα δύο. Okay. Απλά το δεύτερο είναι σε άλλη φάση που έχουν διαφορετική φάση μεταξύ τους. Άρα είναι στέρεο out. Ναι. Για να έχεις, ρε παιδί μου, πιο αληθοφανές, να είναι πιο αληθοφανής η στερεοφωνία. Να τα λέω και σωστά, γιατί όταν κάνω. Το ένα είναι πιο dry. Δηλαδή, άμα πει στέρεο. Τι γίνεται. Για να, να μιλήσουμε και σοβαρά τεχνικά. Όταν έχεις στο right, στο left σου, έχεις dry και wet μαζί, για να ακούσεις να είναι πιο αληθοφανής η στερεοφωνία, πρέπει να βάλεις το άλλο output και ένα πολύ λίγο μέρος του wet σου στο dry. Οπότε ακούγεται λίγο. Είναι πιο. Όμορφο στα αυτή, τουλάχιστον εγώ έτσι το βλέπω. Δηλαδή δεν το έχω dry wet στα δύο για να τα ακούς. Mm-hmm. Είναι σχολές. Μην πάμε σε αυτό το τέτοιο, σε αυτό το μονοπάτι, γιατί θα καούμε. Ήδη έχουμε καεί. Αυτό είναι το μόνο κακό της. Όταν ασχολείσαι με πετάλια και καλά, τέτοια. Καίγεσαι. Μπορείς να καείς μέσα σε 5 ώρες. Δηλαδή να ακούς, να ακούς, να ακούς, να αλλάξεις αυτό και μετά από 10 λεπτά, μετά από μία ώρα ψέματα, όλα να σου φαίνονται ίδια. Mm. Ναι, όντως. Οπότε αυτό έχει δύο καινοτομίες στο chorus. Έχει το delay knob που ουσιαστικά μεταβάλεις το χρόνο που διεγείρεται το σήμα σου, που κάνει modulation το σήμα. Δεν ξέρω την ελληνική λέξη αυτή τη στιγμή. Πώς έχουμε στο απλό το delay knob που πειράζεις το χρόνο της επανάληψης, τα millisecond, ουσιαστικά κάνει το ίδιο πράγμα. Απλά δεν έχει τόσο μεγάλο range, δηλαδή παίζεις από 3 millisecond μέχρι 10, 15 κάπου εκεί. Δεν θυμάμαι τώρα. Έχει τεράστια διαφορά, ναι, στο πώς ακούγεται το chorus. Ναι. Είναι δηλαδή και καινούργια version που θα βγάλουμε σε λίγο καιρό. Είναι, δηλαδή, μπορείς να το δεις και έτσι, ότι μεταβάλλοντας αυτό το knob γυρνάς όλα τα chorus που έχεις ακούσει, ναι, τα γνωστά chorus γενικά παντού, okay, από C1 μέχρι ψηφιακό chorus, ναι, στουντιακό, ναι, rack. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και μπορείς να αποθηκεύσεις και presets. Ναι, αυτή είναι η άλλη γενοτομία. Ναι, μπορείς να αποθηκεύσεις 6 preset, ναι, ό,τι θες από όλα τα knobs, ναι, ναι, ό,τι ρύθμιση κάνεις, και ουσιαστικά έχεις 7 ήχους σε ένα αναλογικό πετάλι, έχεις το manual ήχο και έχεις preset. Οπότε το δεύτερο foot switch έχει να κάνει με το να φέρνεις τα preset. Ναι, να φέρνεις, ναι, 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 κάνεις call τα preset, okay, που έχεις ήδη σώσει. Έρχονται αυτά εργοστασιακά
προτινόμενα από καλά, εμάς, ναι, έχουμε βάλει αλλά μπορείς να τα κάνεις edit. Ναι, δεν έχεις καμία, ό,τι θες αλλάζεις και ό,τι θες σώζεις. Πάμε να δούμε λίγο το Vibler, έτσι που έχει ένα πολύ ωραίο artwork με το φάρο, είναι σκοτεινό, είναι πολύ κοντά στα γούστα μου. Ναι, σκουτζέζικο. Ναι, είναι artistic. Ναι, ναι. Το Vibe, το βγάλαμε, ήταν από τα πρώτα κι αυτό πετάλια, νομίζω. Ναι, ναι. Μαζί με το Royal Flush τότε εκείνη την εποχή, που ουσιαστικά είναι ένα Univibe Pavla Facer, κάπως έτσι, που ουσιαστικά αυτό είναι. Και... λέω, θα βγάλω ένα Univibe, αλλά να μην έχει Photocell και τέτοια πράγματα, να είναι πιο εύκολο λίγο στην παραγωγή και για μένα και να μην ανεβάσει το κόστος, αλλά να παίζει... Και να μην χαλάει και εύκολα. Ναι, και να μην χαλάει και εύκολα. Και είχα τότε την, την τύχη να είχα ένα πραγματικό Univibe του 69 και τα βάζα δίπλα-δίπλα. Άλλη σχολή το ένα, άλλη τεχνολογία εντελώς και τα κάναμε A-B test όσο μπορούσαμε και με αυτή την τεχνολογία που χρησιμοποιεί τώρα με τα τσιπάκια, πάλι αναλογικά να προσπαθείς να το πλησιάσεις όσο πιο κοντά γίνεται. Δεν γινόταν να ακουστεί το ίδιο, εννοείται. Όποιος το πει αυτό είναι ψεύτης και εμείς δεν λέμε ποτέ ψέματα, ποτέ. Γιατί πέφτουμε μέσα στα αίματα. Ποτέ ψέματα. Οπότε... αυτό. Το αρτιστικό ήταν και αυτό μια ωραία ιδέα πάλι. Το θυμάμαι από τότε αυτό, ναι, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Το αρτιστικό ήταν, πώς το σκέφτηκα ρε παιδί μου, ουσιαστικά το Univibe έτσι όπως έχει και το Rotary και όλα αυτά που έχει τις δύο κορνές, είναι όπως σου λέει το πείραμα όταν περνάει το ασθενοφόρο. Το Doppler effect. Το Doppler effect, μπράβο. Εντάξει. Μαθαίνεις. Διαβάζω τα βράδια. Διαβάζεις, ναι. Μπαίνεις σε φόρουμ και απαντάει τώρα ο Βαγγέλης. Ναι, ναι, ναι. Τον έχεις κάνει, τον έχεις μετατροπή. Τον έχω κάνει geek. Μεταμορφώσει σε ένα... πονηρά φόρουμ. Σε ένα gear geek. Gear geek, εννοείται. Οπότε αυτό του φάρου δηλαδή ήθελες ναι, να... ναι, αυτό του φάρου που όταν είναι μακριά το ασθενοφόρο το ακούς διαφορετικά και όταν πλησιάζει πάλι ναι. Το ακούς διαφορετικά. Mm-hmm. Οπότε ουσιαστικά αυτό προσωμείωνε. Το οποίο έχει και διακόπτη, το οποίο γίνεται και βιμπράτο. Ναι, ναι. Βασικά αυτό ξεκινήσαμε. Dry. Αυτό ξεκινήσαμε. Δηλαδή από βιμπράτο βγήκε. Που όταν σχεδιάσεις, παιδί μου, ένα τέτοιου είδους effect, πρέπει να φτιάξεις αυτό που διεγείρει και σου μεταβάλλει το, τη φάση του, του σήματός σου, το LFO που λέμε. Οπότε για να βγει το βιμπράτο πρέπει να είναι σαν ημίτονο περίπου. Οπότε φτιάξαμε πρώτα το LFO, μετά το dry σήμα. Και τα βάλαμε όλα εκεί, μακαρόνια μέσα και πάμε, πάμε, φύγαμε για τελικό.
Δίπλα από το Vibler είναι αυτό το μαγικό μαύρο κουτάκι που έχει κάνει ένα χαμό τώρα, το Pandora. Που είναι ένα χορταστικό φάζ. Το ζαχαρώνει, λες. Πρέπει να του δώσουμε πετάλια. Πριν φύγουμε, θα ψαχτούμε εδώ. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Κοιτάξτε την πεταλιέρα. Κατάλαβα. Αφήστε με μέχρι όλα με και εμένα όλοι. Είναι ακριβή η συνέντευξη, το βλέπω. Το βλέπω. Για πες πώς προέκυψε το Pandora. Κοίτα τι γίνεται. Τα φάζ είναι ένα δικό του κόσμο. Που εγώ. Δεν είσαι ποτέ τρελός φαν. Ναι, γιατί δεν ξέρω να παίζω και κιθάρα. Ένα αυτό. Οπότε πρέπει να αξίζει να το κοντρολάρεις. Και αυτό το πολύ το μπούμι, το ακοντρολάριστο και το συχνοτικά λίγο για μένα που δεν μου αρέσει, λέω θα φτιάξω ένα φάζ έτσι όπως το θέλω εγώ. Okay. Να είναι λίγο πιο ευέλικτο και να μην. Να μπορείς να βάρεις ακόρντο ρε παιδί μου και να ακούγεται, να μην μπλέκονται το ένα με το άλλο. Οπότε λέω τι θα κάνουμε. Θα του βάλουμε EQ. Θα του βάλω Active EQ μετά. Active EQ. Active EQ. Γι' αυτό παίρνει τόσο πολλά μπάσα έτσι. Αυτό έχει 20 dB. Συμπλήν. Συμπλήν. Που είναι πάρα πολλά. Δηλαδή. Οπότε. Κάνοντας κάποιες μικροαλλαγές, το έφερες και έβαλες τα δύο. Τα δύο EQ για τα μπάσα και για τα πρίμα. Να σου δίνει και να σου κόβει. Όσο θέλεις, όσα φτάνεις. Και προσθέσαμε το boost. Που ουσιαστικά το boost αυτό είναι σαν το boost του Aftermath, αλλά συχνοτικά εντελώς διαφορετικό. Παίζει και αυτό μόνο του, έτσι. Παίζει και αυτό μόνο του, αλλά τι γίνεται. Αυτό το boost είναι αυτό που σου δίνει το έξτρα πράγμα και το καταλαβαίνεις στα χέρια. Πάμε και στο Straight Flush, το οποίο είναι μια compact version του Royal Flush. Ακριβώς. Okay. Έχεις και τα δύο κανάλια πάλι, αλλά είναι το διαλέγεις με ένα διακόπτη, δεν μπορείς ούτε να τα στακάρεις. Έτσι. Είναι για έτσι πιο compact. Ναι, για εξοικονόμηση πεταλιέρας και γενικά να έχεις το πιο προτιμάς. Από τα δύο κανάλια. Από τα δύο, είτε το low gain είτε το high gain. Okay, ναι. Αυτό έχει φτιαχτεί καθαρά ως μια εναλλακτική πρόταση. Ναι, ναι, ναι. Κυρίως για θέματα χώρου ή και κόστους, φαντάζομαι. Ναι, ναι. Είναι μωρέ, ξέρεις τι γίνεται. Ακούμε πάρα πολύ καλά λόγια για το low gain κανάλι του Royal Flush. Mm-hmm. Οπότε, όταν πήραμε αυτό το feedback, λέμε πρέπει να βγάλουμε ρε παιδί μου ένα πετάλι που να έχει μόνο το low gain. Αλλά, okay. Γιατί αφού με ένα διακόπτη μπορείς να το κάνεις, γιατί να μην το κάνεις. Οπότε ξέρεις το, και το κάνεις πιο ευέλικτο, γιατί σε κάποιον. More is better. Ναι. To know us better. To know us better. Έτσι. Και τελειώνουμε με τον Blackbird λοιπόν στο chain. Ναι, ουσιαστικά το Blackbird το βγάλαμε πέρσι, τέτοια εποχή. Όχι. Όχι, όχι. Το Μάιο. Το Μάιο, όχι πέρσι. Ξεκίνησα να βγάλω ένα πετάλι τύπου Plexi. Μας βγήκε Fender. Ούτε μεσαία, ούτε τίποτα. Και μου λέει ο Βαγγέλης, αυτό είναι ωραίο, ακούγεται σαν το Brown Face τον ενισχυτή. Του λέω, ρε φίλε, εγώ δεν τον έχω ακούσει τον ενισχυτή αυτό, πώς γίνεται να βγάλει τέτοιο πράγμα. Μου λέει, οκ, άστο μου λέει, θα σε φτιάξω. Και έρχεται την επόμενη εβδομάδα ο Βαγγέλης, δεν ξέρω πού το βρήκε, με ένα χρέπι, ήταν έτοιμο, σαν έπιπλο ήτανε, του 60, τι ήταν αυτό. Το είχε η γιαγιά μου κάτω από το μηχανή. Ναι, με ένα έπιπλο, δεν ξέρω πού το βρήκε, ένα Brown Face Deluxe. Και τον είχαμε τον ενισχυτή, τον ακούσαμε για 2-3 μέρες. Κάναμε το development και φτάσαμε σε αυτό που φτάσαμε αυτή τη στιγμή. Που ουσιαστικά είναι ρε παιδί μου ένα amp in a box, brown face, black face ενισχυτή. Ουσιαστικά επειδή έχει τους δύο διακόπτες, τον αέρα και τον gain,
πηγαίνεις από το brown face στο black face, δηλαδή κόβεις ουσιαστικά τα μεσαία, πηγαίνεις σε αυτές τις χρονιές, okay, ας το okay. πούμε, έτσι. Ωραίο το στήσιμο με τα δύο τάμπλ που έτσι... Ναι, βολεύει, ξέρεις, γιατί είναι αυτό που λέμε, μπορεί να το κάνεις, είναι πιο εύχριστο άμα θες να ακουστεί κάπως σαν φρέντερο ένας Marshall ενισχυτής. Εντάξει, εγώ του είπα ότι πρέπει να βάλουμε, να φτιάξουμε και κάτι, ξέρεις, εκείνη την εποχή όλη την γκάζη υπήρχε, yeah. ήταν από τους Φέντερ, τσίτα με πυροσβεστήρα από πάνω. Δηλαδή yeah. εκεί και εγώ τους ήταν οι ενισχυτές. Mm. Λοιπόν, και ήθελα να φτιάξει και κάτι, ένα έξτρα, να έχει και αυτό τον ήχο, ρε παιδί μου. Okay. Και εκεί προσέθεσε το άλλο switch, mm-hmm. το οποίο σου δίνει αυτό το γκάζι, το οποίο δεν είναι overdrive, όπως το λέμε. Είναι υπερβολικά τσιταρισμένο ναι, ο φέντερ. Ναι, είναι εκεί, ξέρεις, που ακούς το ηχείο και αρχίζει και τσιτώνει, φαζάρει λίγο. Φαζάρει στα χαμηλά ή στα ψηλά. Γενικά έχει αυτή την υπερβολή του. Ναι, κατάλαβα. Ωραίο. Ναι. Και πήγε και πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, ναι, ακούσαμε μετά... πολύ καλά λόγια και καλά. Και από ανθρώπους που λέγανε είχαν ενισχυτή, ο οποίος ήταν μέτριος. Mm-hmm. Και έχω αυτό συνέχεια όν, γιατί μου έφτιαξε, ας πούμε, το καθαρό μου. Ναι, το καθαρό μου ή το break, ξέρεις. Okay. Ίσα-ίσα. Ναι. Okay. Επομένως είναι amp in a box. Ναι, amp in a box. Ναι, 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 ναι. Μπορείς να το βάλεις δηλαδή και να το δουλέψεις σαν overdrive και σαν preamp. Και το καλό είναι ότι δέχεται και τα πετάλια όλα, ας πούμε, πολύ καλά πριν από αυτό. Πολύ δηλαδή, άμα το πουσάρεις με το, ας πούμε, το straight flash που είναι αυτό το breaker φάση. Φτάνει. Ή με ένα, ξέρω εγώ, πώς το λένε, tube screamer. Ναι, ναι, ναι. Έχεις okay. αυτό το. Ναι, ναι, ναι. Mm-hmm. Μη λες, αλλά θα θέλει και δεύτερο πετάλι. Εντάξει. Θα θέλει και Παντόρα και θα βγει όλο το κάτι, κάτι άδεια κουτιά που έχω. Ναι, ναι. Χωρίς και άντε μετά. Ναι, ψήσατε τώρα. Ναι. Όχι, όχι. Είναι... Δηλαδή έχει πάει, είναι το next best thing για μας μετά το Royal Flash. Α, ωραία. Ναι, ρε, δηλαδή ναι. είναι, έχει πάει πάρα. Και αναπάντεχα κιόλας, Είναι αυτό που σου λέω. Δεν ξέρεις καμιά φορά τι μπορεί να γίνει. Mm. Δηλαδή, είναι αυτό που θες, αλλά έρχεται αναπάντεχα. Δεν μπορείς να ψυχολογήσεις την αγορά. Ναι, ποτέ. Εύκολα. Ποτέ. Ναι, ναι, ναι. Γιατί είναι και μεγάλη προσφορά. Ναι, είναι μεγάλη. Αλλά στο συγκεκριμένο στυλ πεταλιού δεν είναι καθόλου μεγάλη αγορά. Έχει δηλαδή, όχι αγορά, η προσφορά. Προσφορά. Ναι, ναι. Είναι ελάχιστα τα πετάλια τα οποία έχουν αγγίξει αυτό το... αυτούς τους ενισχυτές. Ναι. Εντάξει, τους Twin Reverb, όλα αυτά και τους Twin υπάρχουν... πετάλια. Δεν είναι τόσο κορεσμένο το είδος. Δηλαδή παντού θα βρεις, ρε παιδί μου, μεσαία πετάλια τύπου Cube Screamer και τέτοια. Όλοι φτιάχνουν, δεν υπάρχει κατασκευαστής. Αλλά εκεί έχεις λιγότερες επιλογές. Ίσως και αυτός ήταν ένας λόγος, ρε παιδί μου, που έχει πάει τόσο πολύ καλά πέρα mm-hmm. από το ηχητικό. Και Ευαγγέλη, που βλέπετε το Pedal Universe να πηγαίνει τα επόμενα χρόνια. Γιατί κοίτας σε μένα. Α, εσύ είσαι το αφεντικό. Α, ναι, το ξέχασα. Α. Εσύ ως κατασκευαστής, εσύ ως μουσικός. Ναι. Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι, ότι όσο υπάρχουν κολλημένοι κιθαρίστες σαν και εμάς, πάντα θα υπάρχει αγορά για πετάλια. Έτσι, είναι τα παιχνιδάκια μας και εγώ έτσι τα βλέπω κιόλας. Κανένας δεν χρειάζεται 15 overdrive.
25 reverb και 35. Αλλά αυτό είναι που γουστάρουμε. Εγώ ξέρεις τι πιστεύω, ότι μελλοντικά θα βλέπουμε περισσότερη στροφή σε αυτό το amp in a box. Τουλάχιστον για τα επόμενα τώρα. Ναι. Ναι. Λόγω και των cab simulator που ανεβαίνουν πολύ, που μπορεί να θέλεις κάτι έτσι να το ματσάρεις λίγο περισσότερο με το cab σου. Γενικά ρε παιδί μου, είναι... πιστεύω ότι όλοι οι οποίοι ασχολούνται με αυτό το θέμα, οι κατασκευαστές ας πούμε πρώτα, προσπαθούν να βρούνε, να βρούμε και κάτι το οποίο ίσως να υπάρχει, που θα υπάρχει σίγουρα, δεν έχουμε παρθενογέννηση, δεν υπάρχει, αλλά με κάποιο twist, με κάτι παραπάνω, με κάτι που δεν σκεφτεί ο άλλος, ξέρεις, για να μπορέσεις να, του, να δώσεις και επιλογές στον αυτό που θες να το αγοράσει. Στον αγοράστη, ναι, στο κοινό. Γενικά αυτό. Τώρα μετά και με amp simulators και με όλα, ό,τι έχει ο καθένας στην πεταλιέρα του ή στο σπίτι του ή όπου παίζει, πάντα, πλέον και τα ψηφιακά όλα που βγαίνουν, αυτό που σπονσονάρουν είναι ότι παίζουν καλά ακόμα και με πετάλια. Mm-hmm. Δηλαδή και τα Line 6 και τα Helix και τα όλα αυτά. Δηλαδή πάντα βλέπεις, έχει όλους το Helix ας πούμε ξέρω, και έχει και τα πετάλια του. Mm-hmm. Χρησιμοποιεί τον ισχύ ή μέσα στις λούμπες και αυτά. Οπότε δεν νομίζω να ξεφύγει τελείως. Όσο καλά και να πάει το θέμα του ψηφιακού, πάντα ο άλλος θα θέλει να έχει και ένα... Ναι, να έχει ένα τέτοιο. Τον ήχο του που είχε βρει πριν από 10 χρόνια σε αυτό το πετάλι στο mm-hmm. υπόλοιπο. Και μπορεί πλέον να το φέρει και στον ψηφιακό κόσμο. Mm-hmm. Αυτό είναι. Και το βασικό πράγμα όλο ότι όλα αυτά τα λέμε εμείς και τα κάνουμε και τα αγοράζουμε και τα πουλάμε και από κάτω ο κόσμος δεν καταλαβαίνει τίποτα. Μου ό,τι και να παίξει. Αυτό ναι, αυτό η συντριπτική πλειοψηφία εννοείται. Ειδικά σαν από κάτι βλαμμένο σαν και εμάς, σαν από κάτω. Εξαρτάται και το stage, ρε παιδί μου. Αλλά εντάξει, ναι, κανένα δεν καταλάβει τίποτα. Η συντριπτική πλειοψηφία. Οπότε είναι για εμάς όλα αυτά. Ναι, ακριβώς. Είναι για να νιώσεις εσύ καλύτερα. Κοίτα, πέρα από το ηχητικό, λες θα φτιάξω το ring μου, θα κάνω, θα βγω να παίξω είτε σε 10 είτε σε 1000 άτομα. Και θέλω να έχω την κιθάρα μου που θέλω, που έχω δώσει τόσα λεφτά γιατί μου αρέσει και με εκφράζει. Θέλω τα πετάλια μου, θέλω τον ενισχυτή. Τώρα, αν πας. Γκόμενα δεν θα βγάλει αυτά τα πετάλια. Ναι, όντως. Δεν. Στο live. Ναι, εμείς τις είχαμε. Ο Νίκος ξέρει, παίζει και συχνά. Ναι. Οπότε έτσι, ναι, συμφωνώ και εγώ. Με το μπουκαμισάκι όμως και το μπλουζάκι και τα μπράτσα. Τα σιλικονάτα. Ναι. Είμαστε, ναι. Γιατί άμα δεις τον Νίκο στα live. Παίζει με αμάνικα και κάνει έτσι. Ναι, παίζει εννοείται. Σφυγμένος, ναι. Όχι. Ναι, ρε, ναι. Παίρνω κάμψεις από πίσω πριν βγω για να είναι παραδειγμένος. Σπρέι και καλά υδρωμένος και έτσι στο στέρνο, το ξυρισμένο και τέτοιο. Βέβαια. Ναι, ναι. Εντάξει, οκ. Okay. Αυτά παίζουν ρόλο. Αυτά είναι για τους κιθαρίστες. Αυτά είναι όντως για τους κιθαρίστες. Αλλά και πάλι είναι αυτό που λέμε ρε παιδί μου και λέει ο Βαγγέλης βασικά. Εμείς αυτή τη στιγμή πουλάμε παιχνίδια για μεγάλα παιδιά. Mm. Άσχετα άμα κάνουν και επαγγελματική δουλειά, όλοι μας. Δηλαδή, άνθρωποι που αγοράζουν μουσικό εξοπλισμό το χρησιμοποιούν ουσιαστικά και ζουν με αυτό. Δηλαδή, βιοπορίζονται. Η ιστοσελίδα μπορεί ο κόσμος να δει τα προϊόντα, να τα ακούσει σε samples, να υπάρχει και η shop ενδεχομένως. Ναι, ναι, είναι www.vsaudio.com. Okay. Ξέρω ότι υπάρχουν και dealers και στο εξωτερικό εννοείται. Ναι. Στην Ελλάδα, όποιος ενδιαφέρεται να πάει σε κάποιο κατάστημα να ακούσει. Στην Ελλάδα είναι στον Αναστάση, στον Καγμάκη Music, Accessories και στο Ζαρανίκα Music Store στο Περιστέρι. Α, στη Ζαρανίκα. Στο Περιστέρι που είναι απέναντι από το εργαστήριο. Οπότε αντί να έρθει σε εμάς να πληρώσουμε για καφέ, θα πάει στο Σπύρο να κάτσει εκεί να δοκιμάσει. Εδώ εμείς είμαστε μπυρίτσα το βράδυ, παιδιά, μετά τις 9. Και μόνο φύσε. Και βέβαια και έχουμε και εμείς e-shop mm-hmm. μέσω του site μας. Ναι. Ναι, πουλάω. Αλήθεια. Δεν το ξέρω. Τα τσέπωνα. Τα τσέπωνα αυτά. Τα τσέπωνα. Βλέπεις που λείπουν μερικά. Τα τσέπωνα αυτά. Εδώ θα πούμε αλήθειες σήμερα. Ναι, ναι, ναι. Παιδιά, εγώ έχω να πω καταρχάς ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ που ήρθατε. Εντάξει, μας είναι λίγο δύσκολο να μείνουμε σοβαροί γιατί έχουμε μια πολύ έτσι. Έχουμε μια σχέση ιδιαίτερη. Και το θέμα είναι. Να σας πούμε τι κάνουμε στο ξενοδοχείο μετά τις εκθέσεις το βράδυ. Καλά, αυτό ναι, εντάξει. Εγώ δεν ξέρω τίποτα από όλα αυτά. Δείτε το Rockstar την ταινία να καταλάβετε. Είναι και η Jennifer Aniston, ξέρεις, και μας κυνηγάει να μας βάλει στον ίδιο δρόμο. Οπότε κοιτάμε το μέλλον με αισιοδοξία λόγω και των καιρών. Και ευελπιστούμε ότι τώρα τον Ιούνιο, αρχές Ιουνίου που είναι το NAMM στο Λος Άντζελες, θα πάμε.
Ελπίζω να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε. Μακάρι, γιατί... Ελπίζουμε να γίνει πρώτα απ' όλα. Να γίνει και να πάμε. Ναι, αυτό να γίνει. Εμείς, εντάξει, θα το προσπαθήσουμε. Να... Παιδιά, εγώ, εντάξει, εννοείται πως εκτιμώ πάρα πολύ τη δουλειά σας, εκτός από την προσωπική μας σχέση που είναι έτσι super wow. Άλλο ένα παράδειγμα πολύ όμορφης επιχειρηματικής δραστηριότητας γύρω από τα πετάλια που... Είναι πράγμα προς μίμηση, πραγματικά μπράβο σας. Σας εκτιμώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε και ανυπομονώ για καινούργιες περιπέτειες στα ξένα. Εννοείται. Θα γίνει χαμός. Με πολύ έτσι, καλοπέραση. Όχι, και... είμαστε. Θα βγάλει λεφτά από τώρα. Από τώρα. Μετά ρε, από πίσω. Τι είναι αυτά. Α, έτσι τραβά την βγάλει. Νομίζω ότι θα τη βγάλει. Καλά. Λοιπόν, κύριε Νίκο, ευχαριστούμε για όλα. Για τον χρόνο. Εμείς ευχαριστούμε. Που διαθέσατε. Είναι χαρά μας δηλαδή να ερχόμαστε και να συζητάμε και να δείχνουμε και προς τα έξω όταν βρισκόμαστε τι κάνουμε και πόσο ωραία περνάμε. Και... Αυτό είναι το... Θα κάνουμε ένα guitar spot που να είμαστε όλοι. Ναι. Όταν πάμε στο NAMM ναι. Θα κάνουμε ένα ντοκιμαντέρ. Εγώ θέλω να σας φέρω όλους μαζί να ξέρετε όλοι. Τους κατασκευαστές. Και τους εμπλεκομένους να κάτσουμε σε ένα τραπέζι όλοι μαζί να δούμε τι θα γίνει. Κοίτα, για το θεατή μπορεί να είναι λίγο περίεργο. Πιστεύω θα το δει κανένας. Γιατί όποιος ακόμα και δεν θα ξεκινήσει θα παρατηθεί πολύ γρήγορα πιστεύω από το εντεύω. Μα ξέρεις ποιο είναι το ωραίο ότι δεν μιλάμε κιόλας για πετάλια ή για μουσικό εξοπλισμό όταν βρισκόμαστε. Δηλαδή στη Γερμανία εγώ θυμάμαι έβλεπα πάω ΚΑΕΚ και εσείς μιλάγατε ή λέγαμε κάτι άλλο. Δεν είναι δηλαδή, δεν γίνεται να μιλάς μόνο για αυτά. Ωραία. Εντάξει. Μάζευτα. Μάζευτα ή ναι, δώσε λεφτά. Μετά. Α, okay. Λεφτά από πίσω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας. Να είστε καλά.